Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την φιλοξενία. Ευχαριστούμε και για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Πριν ξεκινήσω να σας λέω οτιδήποτε, και εφόσον και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Αγωγικού Συλλόγου πέρασαν πάρα πολύ καλά όλο το έργο και μας παρουσίασαν και το όραμά τους για το πώς αυτό θα εξελιχθεί, θα πρέπει εγώ από τη δική μου την πλευρά να συγχαρώ και το Δήμο αλλά και τον Αγωγικό Συλλόγο και τους επιχειρηματίες για την ένταξη του συγκεκριμένου έργου. Και το κάνω αυτό γιατί βιώνοντας κατά την υποβολή όλη την προσπάθεια που έγινε, θα πρέπει να σας μεταφέρω ότι πετύχατε κάτι το οποίο μεγαλύτερη δύναμη από εσάς δεν μπορούσαν να πετύχουν. Η πρόσκληση είχε τεράστιο ενδιαφέρον τόσο από τους Δήμους όσο και από τις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Η πρόταση που υποβλήθηκε αξιολογήθηκε συγκριτικά με πάρα πολλές άλλες προτάσεις και θα πρέπει επίσης να το τονίσω ότι και πάρα πολλοί Δήμοι δεν κατάφεραν να υποβάλουν προτάσεις γιατί πολύ απλά δεν μπορούσαν να καλύψουν τις απαιτήσεις του προγράμματος. Τις απαιτήσεις δηλαδή για συμμετοχή περισσότερων των 50 επιχειρήσεων, εμπορικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα και την κάλυψη του 70% της περιοχής παρέμβασης από τη συμμετοχή του 70% των εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης που είχε υποβληθεί. Θα τρέξω πάρα πολύ γρήγορα την παρουσία σε ακόμα και μόνο για να θυμηθούμε κάποια πράγματα και να ευχαριστούμε για να συνεχίσει ο κ. Μπλέσιος στη συνέχεια την παρουσίαση της προσέγγισης του marketing plan. Η πρόταση λοιπόν υποβλήθηκε με δικαιούχο τον Δήμο Κορινθίων και σε δικαιούχο τον Εμπορικό Σύλλογο Κορινθίων με σκοπό να δημιουργηθεί, όπως πολύ ωραία εξαιρετικά το περιέγραψε ο Δήμαρχος, μία σύγχρονη αγορά. Η προσομοίωση συνθηκών ενός κλειστού εμπορικού κέντρου παράλληλα με τη δημιουργία μιας ταυτότητας για την περιοχή του εμπορικού κέντρου της Κορίνθου, ενσωματώνοντας σύγχρονη τεχνολογία, ιδιαίτερης αισθητικής αξίας υλικά και σύγχρονο αστικό εξοπλισμό. Είμαστε εκεί. Πολύ γρήγορα, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.359. Αυτό είναι αυτός ο προϋπολογισμός και του Δήμου και του Εμπορικού Συλλόγου. Οι δύο φορείς έχουν διακριτά αντικείμενα να υλοποιήσουν, πέρα από τα διαδικαστικά της υποστήριξης του Δήμου στην διαχείριση του έργου. Υπάρχουν δύο βασικά υποέργα, τρία βασικά υποέργα. Το ένα αφορά την μελετητική ορίμανση, τις μελέτες εφαρμογής, δηλαδή των παρεμβάσεων που θα γίνουν στο δημόσιο χώρο. Το δεύτερο βασικό έργο είναι η ίδια η εργολαβία, η οποία θα προκύψει από την μελέτη εφαρμογής. Και το τρίτο υποέργο είναι η προμήθεια του smart εξοπλισμού. Αντίστοιχη δουλειά έχει να κάνει και υποέργα έχει και ο Εμπορικός Σύλλογος με την υποστήριξη του από μηχανικό ο οποίος θα αποτυπώσει τις προσώψεις των καταστημάτων και θα περιγράψει τις παραμβάσεις στον ιδιωτικό χώρο πλέον και από τις οποίες θα προκύψει μία προκήρυξη για παρεμβάσεις στις προσώψεις των καταστημάτων, ενώ παράλληλα υπάρχει και ένας προϋπολογισμός για την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας είτε απαλλαγής από αυτές, που αφορά ουσιαστικά και τους μηχανικούς της Κορίνθου. Η περιοχή παρέμβασης. Σε αυτό το χάρτη δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία γρήγορη μεταφορά για να το δείξουμε καλύτερα. Πάνω αύριο, εντάξει. Ωραία, νομίζω
φέρετε εδώ. Λοιπόν, ουσιαστικά η περιοχή παρέμβασης περιβάλλεται από τις οδούς Δαμασκηνού, Ερμού, Κύπρου, Περιάνδου και τα ενδιάμεσα τμήματα τους, δηλαδή Πυλαρινού, Κολοκοτρώνη και Εθνικής Αντιστάσεως. Παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο γίνονται μόνο στις οδούς, έχουν προβλεφθεί στην πρόταση στις οδούς Πυλαρινού, Ερμού και Κύπρου, ενώ στην υπόλοιπη περιοχή παρέμβασης γίνονται παρεμβάσεις σε αστικό εξοπλισμό, προβλέπονται στο έργο παρεμβάσεις στον αστικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και τοποθέτηση των smart συστημάτων. Μια γρήγορη εικόνα της πρότασης όπως υποβλήθηκε και όπως προχωράει η μελέτη από τους μηχανικούς, από τους αρχιτέκτονες. Ουσιαστικά είναι οι παρεμβάσεις οι οποίες προβλέπονται στον πεζόδρομο της Αθηνικής Αντιστάσεως με αστικό εξοπλισμό και κάποιες άλλες διευθετήσεις. Αντίστοιχα βλέπετε κάποιο σχεδιάγραμμα για την οδό Πυλαρινού. Το είδος του εξοπλισμού που προβλεπόταν στην πρόταση να υποβληθεί και το οποίο είμαστε στη φάση της εξειδίκευσης αυτή την περίοδο. Και προτινόμενες παρεμβάσεις στον ιδιωτικό χώρο. Στην πρόταση όπως είχε υποβληθεί είχε γίνει μια επιλογή τυπολογιών καταστημάτων, δεν είχαν μελετηθεί δηλαδή όλα τα καταστήματα ένα προς ένα και είχαν προβλεφθεί κάποιες έτσι γενικές, μάλλον κάποιες οριζόντιες παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν τον χρωματισμό των προσώψεων με σκοπό να δοθεί αυτή η ενιαία ταυτότητα, δεν περιγραφόταν να γίνουν όλα τα καταστήματα με το ίδιο χρώμα, απλά μέσα από μια παλέτα χρωμάτων που μοιάζουν μεταξύ τους να γίνει χρωματισμός των καταστημάτων που συμμετέχουν στο ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Ταμπέλες με λογότυπο, το οποίο θα προκύψει μέσα από μια διαβούλευση μεταξύ των επιχειρηματιών και προτάσεις οι οποίες θα προκύψουν από την μελέτη του marketing. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στα καταστήματα και τοποθέτηση κάποιων πλαισίων όπου θα τοποθετηθούν αναρριχόμενα φυτά. Σας δίνω έτσι, βλέπουμε έτσι κάποια παραδείγματα των τυπολογιών των καταστημάτων. Ο μηχανικός ο οποίος συνεργάζεται με το Εμπορικό Σύλλογο αυτή τη στιγμή είναι στην καταγραφή το προσώψουμε μία προς μία, τις προμετρήσεις ουσιαστικά, ώστε να καταλήξουμε στις τελικές ποσότητες και την προκήρυξη της εργολαβίας. Παράλληλα, γίνεται και η προμήθεια κάποιων έξυπνων συστημάτων, smart συστημάτων. Όλη η περιοχή παρέμβασης θα καλυφθεί με δίκτυο Wi-Fi. Θα γίνει προμήθεια μιας πλατφόρμας διαχείρισης η οποία θα διαχειρίζεται όχι μόνο τα συστήματα που θα τοποθετηθούν στο πλαίσιο του Open Mall, θα δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης και συστημάτων που ήδη υπάρχουν στο Δήμο ή μελλοντικά θα ενσωματωθούν. Οθόνες πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται πληροφορίες είτε για εκδηλώσεις του Δήμου, είτε πιθανόν για προσφορές οι οποίες θα προκύψουν μέσα από τον Εμπορικό Σύλλογο. Έξυπνες διαβάσεις σε σημεία τα οποία θα χωροδοτηθούν, καθώς επίσης και έξυπνα παγκάκια τα οποία θα λειτουργούν και ως σημεία πρόσβασης Wi-Fi, αλλά και θα δίνουν και τη δυνατότητα φόρτισης των κινητών, συσκευών και θα αποτελέσουν και αυτά ένα εργαλείο προσέλκυσης νέων ανθρώπων, όπως θα σας εξηγήσει στη συνέχεια ο κύριος Βλέσιος. Δεν θα πω περισσότερα για το marketing plan, θα τα αναλύσει περισσότερο ο συνάδελφος. Και κάπου εδώ νομίζω ότι θα κλείσω τη δικιά μου γρήγορη παρουσίαση, επικεντρώνοντας και αναφέροντας για μια ακόμη φορά τα προσδεχόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης και των υπολείπων παρεμβάσεων, συνδυασμών της υπόλοιπης παρεμβάσης
που σχεδιάζει ο Δήμος Κορινθίων. Θέλουμε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στην αγορά, θέλουμε να δώσουμε ένα χαρακτήρα, θέλουμε να επισκέπτεται την αγορά περισσότεροι καταναλωτές και να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στην αγορά, άρα και να αυξάνεται και ο τζίρος των καταστημάτων, και θέλουμε αυτό μέσα από τις υποδομές και τις παροχές οι οποίες θα προσφέρονται μέσα από το ανοιχτό κέντρο εμπορίου να οδηγήσει σε μια επαναληψιμότητα της επίσκεψης.